Γεια σας παιδες, Κώστας εδώ και καλώς ήρθατε σε ένα review το οποίο δυστυχώς άργησε πολύ. Θανάση φίλε, Θανάση συγγνώμη και είχα άλλα πράγματα να κάνω, έχω τη σχολή μου, τα παιδιά μου, το βγάζω τώρα το review, μην ανησυχείς. Για εσάς λοιπόν που δεν είστε ο Θανάσης και δεν έχετε καταλάβει γιατί μιλάω, γιατί δεν είδατε τον τίτλο ή το thumbnail, μιλάω φυσικά για το review της X470 Gaming Plus. Η μητρική μπορεί να βρεθεί στο Scrooge στην τιμή των 130 ευρώ περίπου και είναι το φθηνότερο X470 board αυτή τη χρονική στιγμή. Ας περάσουμε λοιπόν στο unbox για να δούμε τι παίρνουμε με αυτά τα 130 ευρώ που πληρώσαμε. Πέραν της μητρικής λοιπόν, το κουτί περιλαμβάνει δύο καλώδια SATA. Αυτό είναι για τα καλώδια, μπορούμε να τα δέσουμε πάνω για να τα σηματοδοτήσουμε, να γράψουμε κάτι πάνω. Ένα quick installation guide. Αυτό εδώ πέρα που λέει ότι δεν πρέπει να έχουμε τα standoffs του κουτιού να κουμπάνε τα συγκεκριμένα μέρη που φαίνονται και στη μητρική. Φυσικά το manual. Το IO port. Αυτό που μας ευχαριστεί που αγοράσαμε το προϊόν και να πάμε να το κάνουμε register στο link που έχει εδώ. Το CD με τους drivers, το οποίο είναι άχρηστο γιατί ποιος χρησιμοποιεί πλέον CD. Ένα MSI badge, άμα θες να το βάλεις στο κουτί σου κάτι. Και δύο, που είναι η άλλη, να τη άλλη, δύο βίδες για M.2 σκληρό δίσκο για τις δύο θέσεις που έχει η μητρική. Πάμε λοιπόν να δούμε πόσο καλό είναι αυτό εδώ το motherboard. Όπως παρατηρήσατε ήδη, η μητρική έρχεται με ένα πολύ όμορφο σχεδιασμό σε heatsinks αλλά και στο ίδιο το board, με το μαυροκόκκινο theme να δίνει ένα πολύ καλό οπτικό αποτέλεσμα. Φυσικά, σε επίπεδο features προσφέρει ό,τι θα περίμενε κανείς από μια X470 με 6 SATA ports αλλά και παραπάνω rear και front IO. Πέραν αυτών, η μητρική προσφέρει 3 PCIe επί 16 slots και 3 επί 1 slots, ενώ έχει και 2 M.2 θύρες για αντίστοιχους δίσκους. Αυτό την κάνει μια πολύ καλή επιλογή για κάποιον που είχε ανάγκη τις πολλές θύρες. Τα heatsinks όπως μπορούμε να δούμε μοιάζουν αρκετά με αυτά της Gaming Pro Carbon και είναι πολύ όμορφα σχεδιαστικά και μπορώ να πω πως είναι υπέρ αρκετά για την ψήξη του VRM, πράγμα που θα δούμε και αργότερα. Όσο για το ίδιο το VRM, είναι ένα απλό 4x2 phase και απαρτίζεται από το 4x029Ni και 4x024Ni High και Low Side MOSFET αντίστοιχα, τα οποία μπορεί κάποιος να τα βρει επίσης στην Carbon αλλά και στην Gaming M7. Ο Voltage Controller είναι ο RT8894A, ο οποίος είναι μέτριος προς καλός και μπορεί να βρεθεί σε όλες τις B450 της MSI. Σίγουρα πάντως θα ανταπεξέλθει σε όποια προσδοκία έχει ένας μη extreme χρήστης. Αυτό που μου άρεσε πάντως στη μητρική είναι το γεγονός ότι έχουν βάλει ένα clear CMOS κουμπί στο κάτω μέρος για να μην μπεδευόμαστε με pins, όπως επίσης έχουν βάλει και αυτό το μικρό σηματάκι δίπλα από τα RAM slots, το οποίο δείχνει ποιες θέσεις πρέπει να γεμίσουμε πρώτα. Εφόσον τελειώσαμε λοιπόν με το overview, πάμε να δούμε τις θερμοκρασίες που κράτησε το VRM, όπως και το πόσο ψηλά καταφέραμε να κλοκάρουμε τις RAM μας. Όπως μπορούμε να δούμε, το Vicor VRM κράτησε πολύ καλές θερμοκρασίες, με το μέγιστο που είδα να είναι 60 βαθμοί, μετά από 30 λεπτά Prime95 Blend Test. Το SoC VRM φυσικά έμεινε αρκετά κρύο, με μέγιστη θερμοκρασία του 47 βαθμούς. Όσον αφορά τις RAM, η Gaming Plus δεν είχε κανένα πρόβλημα να σηκώσει τις FlareX στο καθημερινό μου setting, όπως επίσης και να τις φτάσει έως τα 433MHz. Γενικά είδα παρόμοια, αν όχι ίδια συμπεριφορά με την Gaming Pro Carbon. Όπως είδατε λοιπόν, η μητρική είναι ένα πάρα πολύ καλό κομμάτι, το οποίο πραγματικά δεν χάνει πουθενά. Για την τιμή που κυκλοφορεί, όπως και για το γεγονός ότι είναι η φτηνότερη X470, μπορώ να πω ότι πραγματικά με εξέπληξε το πόσο VFM είναι. Κοιτώντας το build quality, την ποιότητα του VRM, την πληθώρα των θυρών και την υποστήριξη σε RAM, η Gaming Plus είναι πραγματικά ένα board το οποίο προσφέρει τα πάντα και σε πολύ καλό επίπεδο μάλιστα. Ας πούμε όμως και το ένα κάπως αρνητικό της. Βλέπετε, η συμβατότητά της με την τρίτη γενιά Ryzen δεν είναι και καλύτερη. Αν βάλετε ένα BIOS το οποίο υποστηρίζει την τρίτη γενιά επεξεργαστών, τότε μάλλον θα έχετε ένα λίγο άσχημο και δύσκολο BIOS. Και αυτό πολύ απλά γιατί το BIOS chip της Gaming Plus είναι μόνο 16 MB, οπότε υπήρχαν θέματα χώρου και έπρεπε να περικόψουν κάπως το BIOS. Όμως υπάρχει λύση για αυτό. Και αυτή η λύση είναι πολύ απλά να αγοράσετε την Gaming Plus Max. Η Max λοιπόν είναι ακριβώς το ίδιο board, με τις μόνες διαφορές να είναι η εμφάνισή της και το γεγονός ότι έχει 32 MB BIOS chip για να χωράει το BIOS χωρίς περικοπές. Και κάπου εδώ έφτασε και το τέλος του review μας. Αν σας άρεσε λοιπόν, αφήστε μας ένα like από κάτω, ενώ μην ξεχάσετε να κάνετε και αυτό το subscribe αν δεν το έχετε κάνει ήδη.
Πέραν αυτού, να σας θυμίσω ότι ένα share μας βοηθάει πάρα πολύ σε αυτό που κάνουμε και πως επίσης μπορείτε να μας βρείτε στο Facebook, στην ομάδα και στη σελίδα μας, τα links είναι κάτω στο description, για να λύσετε ό,τι απορίες έχετε πάνω στα βίντεό μας, όπως επίσης και να μένετε ενημερωμένοι για τα τελευταία μας updates. Από εμένα λοιπόν, να έχετε μια πάρα πολύ καλή εβδομάδα και σας εύχομαι καλές αγορές.